Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εδώ διαβάζω με τα λύπης μου ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την προσπάθεια των εργαζομένων. Άρα λοιπόν το θέμα, παιδιά, έχει λυθεί. Θα σας φέρουν αύριο 500 εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Πώς ξεζουμίζομαι, αγαπητοί φίλοι, το λεμόνι για να στύψω με το λεμόνι να το βάλουμε στη σούπα. Έτσι μας έχουνε όλους ξεζουμίσει σαν λεμονόκουμπα και μας έχουνε πετάξει στα σκουπίδια. Ούτε υγεία, ούτε νοσοκομείο, ούτε τίποτα. Πρέπει να πεθαίνουμε ψαθούροι κάτω στους δρόμους για να μας ελυπηθεί ποιος, ο Τραμπ, η Μέρκελ, ο Τσίπρας, οι 300 του Λεωνίδα. Ποιοι θα μας ελυπηθούνε, εάν δεν φωνάξουμε εμείς οι ίδιοι? Μας έχει πάρει ο διάολος και μας έχει πάει δεν ξέρω πού. Αρκετά, αγαπητοί μου, πρέπει να αντιδράσουμε στα δικαιώματά μας. Το νοσοκομείο ανοίγει σε όλους, όχι σε αυτούς να μας κάνουν κουμάντο και να γυρεύουνε ψηφαδάκια. Έτσι είναι, αγαπητοί μου, και να μην αντιδράτε. Είναι υποχρέωση σε όλους να μας φτιάξουν το νοσοκομείο. Μας ξεζουμίζουν κάθε μέρα. Τι εφορία, τι ιστορίες. Χρήματα υπάρχουνε? Δεν υπάρχουνε, μας τα πήραν από τις τσέπες. Άρα λοιπόν μας έχουν πάρει και το νοσοκομείο, παιδιά. Σκεφτείτε το. Αντιδράστε, φωνάξτε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο εμπορικός κόσμος είναι ενάντια στα καθεστώτα.